Ο Ευριστέας ανέθεσε στον Ηρακλή έναν τρομακτικό άθρο να σκοτώσει ένα φοβερό νερόπιδο που ζούσε στη λίμνη Λέρνα κοντά στο Άργος. Γι' αυτό ονομαζόταν Λερναία Ύδρα, επειδή Ύδο σημαίνει νερό. Η Ύδρα ήταν ένα φιδόμορφο τέρας με 9 κεφάλια, από τα οποία το μεσαίο ήταν το πιο χοντρό και το πιο μακρύ. Η ανάσα της Λερναίας Ύδρας ήταν βρωμερή και σε έκανε να λιποθυμάς. Από τα 9 στόματά της ξερνούσε φωτιά που έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά της. Ο Ηρακλής σχεδίασε ένα έξυπνο δόλωμα. Έβγαλε τη λεοντή του και τη γέμισε με ξερά φύλλα. Έτσι έμοιαζε με πραγματικό λιοντάρι. Την άφησε έξω από τη σπηλιά και αυτός κρύφτηκε στα καλάμια της λίμνης. Η Λερναία Ύδρα ξεμύθισε για να καταβροχθήσει το λιοντάρι. Τότε ο Ηρακλής βρήκε την ευκαιρία να τη σωμίσει χρυνιστιαστικά από πίσω. Με τη βοήθεια του Ιόλαου έδεσε όλα τα θνητά κεφάλια πάνω στο αθάνατο κεφάλι. Τα έδεσε σε κόμπους. Έτσι ακινητοποίησε την Ύδρα. Στο τέλος η θεά Αθηνά του αποκάλυψε πως μέσα στη λίμνη υπήρχε ένα μυστικό πηγάδι χωρίς πάτο. Εκεί μέσα έριξε το τέρας και το εγκλώβησε για πάντα.